δεν ακούτε. Yeah. Είναι ψεύτης, λέει ψέματα. Yeah. Τι, σας έλεγε τώρα ότι είναι όμορφος. Δέστε. Σας έλεγε ότι είναι ο καλύτερος τραγουδιστής. Καλώς. Αυτό ισχύει. Να μου πει έναν λόγο που μπορεί να υπάρχει κοντά με το χάρι. Να κάνω συνήγορο. Ναι. Αν αυτό είναι γιατί, τι είπες στο τέλος. Αν αυτό το βλέπουν ως έρωτα καθούρα. Παιδιά, φτάνει. Μη φύγεις, περίμενετε. Εννοώ ότι απαντάω εγώ και... Και τι να περιμένω, τι είμαι ουρά, εγώ του χάρη. Τελικά υπάρχει ή δεν υπάρχει. Κόντρα με τον Χάρη. Χάρη, σου ζητάμε συγγνώμη που μπήκαμε σε μια κουβέντα που μας έβαλε. Συγχωρεμένος. Ποιος θα επιβληθεί. Σε τι να επιβληθεί. Στο μπροστά. Στην αρχή μου είπαν αν θέλω να είμαι η φωνή του Big Brother και επειδή οι Ολλανδοί της Endemol είπαν ότι η φωνή δεν πρέπει να είναι γνωστή, μου προτείνανε αυτή τη θέση που κάπως την είπανε αλλά κατάλαβα τι λειτουργία είναι. Ήταν ξεκαθαρισμένο ευθύς εξ αρχής. Να μπήκα με σκοπό. Τι. Να τον φάω. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Μιλάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος επί 21 χρόνια από το πρωί μέχρι το βράδυ ήταν στην τηλεόραση. Όχι είμαι ικανοποιημένος, χορτασμένος, είμαι σκασμένος. Μιλάμε για μεγάλο φαγοπότη. Το μόνο που κάνω είμαι απόλυτα υποστηρικτικός. Θέλω να μου απαντήσετε μονολεκτικά. Οι φήμες σας θέλουν εσάς και τον Sky απόλυτα ικανοποιημένους από αυτό που έχει βγει μέχρι τώρα στον αέρα. Μάλιστα. Κλείνει η παρένθεση. Υπάρχουν φήμες β' που σας θέλουν σε κάτι άλλο εκτός από το Big Brother, να σας έχει γίνει κάποια πρόταση να κάνετε κάτι άλλο, γιατί η ικανοποίηση και από τις δύο πλευρές είναι στο πικ. Ισχύει κάτι τέτοιο, αν υπάρχει τέτοιο πλάνο μετά τον Big Brother. Τώρα κατάλαβα γιατί θες μονολεκτικά, γιατί έκανες μια ερώτηση η οποία ήταν επιστολή προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου. Δηλαδή είναι απίστευτο, μου μιλάς μια ώρα και θες από μένα μονολεκτικά. Για κοίταμε λίγο στα μάτια. Για ποιο με πέρασες ρε μπαγάσα. Λοιπόν, Έτσι. Ψέματα κυρίες και κύριοι. Για να δείτε τι... Σέβδεται τι... και τρώει... Ναι. Και... Από τα έτοιμα. Ναι. Τι κύβδηλος τύπος είναι, είπε ψέματα την ώρα που δεν είχα απαντήσει. Άρα λέει ψέματα λέγοντας ψέματα. Αποδείχτηκε. Λοιπόν, έτσι, πάρ' τη γυναίκα σου και πήγαινε σπίτι να τη φας. Ρωτήστε το Sky που είναι καταπληκτικό στα μονολεκτικά. Γλυκέ μου καράφλα, χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα.